Πτυχή ετριετούς φοίτησης θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ, όπως προβλέπεται στο νέο νόμο πλαίσιο για τη λειτουργία των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας. Όσο ιδρύματα θέλουν, θα μπορούν σε ορισμένα τμήματα να δίνουν στους σπουδαστές πτυχίο στα 3 χρόνια, με την προϋπόθεση να έχουν συγκεντρώσει 180 πιστωτικές μονάδες. Η ιδέα της συρρήκνωσης των σπουδών δεν είναι πρόσφατη, είναι παλαιά και μάλιστα ήταν η συμφωνία όλων των Υπουργών Παιδείας των Ευρωπαϊκών χωρών. Σας θυμίζω Μπολόνια, Μπέργκεν κλπ. Όπου προβλέπεται ότι στην πραγματικότητα θα πάμε σε διακριτούς κύκλους σπουδών που θα είναι 3 το προπτυχιακό επίπεδο, συν 2 χρόνια το μεταπτυχιακό, συν αν θες να κάνεις διδακτορικό άλλα 3 χρόνια, δηλαδή αυτό που γνωστό στον κόσμο είναι ως 3-5-8. Βέβαια οι ενστάσεις μας, και πιστεύω ότι είναι εύλογες σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας αλλά και του εξωτερικού αρκετές φορές, είναι ότι υπάρχουν ειδικότητες που δεν μπορεί κανείς, όσο και αν θέλει, να συρρυκνώσει το κόστος, γιατί όλα αυτά γίνονται για να μειωθεί το κόστος της εκπαίδευσης και να μην χρηματοδοτεί το ίδιο το κράτος την εκπαίδευση, αλλά να μπορείς εσύ να τη χρηματοδοτήσεις αύριο μεθαύριο. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο στα 3 χρόνια αυτά που υποτίθεται ότι θα σπουδάζει κάποιος μπορεί να πάρει τα απαραίτητα εφόδια γνωστικά, τα οποία να τον καθιστούν ικανό και υπεύθυνο να κάνει το επάγγελμά του. Σε πολλές επιστήμες αυτό είναι ανέφικτο. Ήδη οι επιστήμες έχουν προχωρήσει τόσο πολύ που και τα 5 χρόνια σπουδών πολλές φορές στα πολυτεχνία είναι λίγα και αναγκάζονται τα ίδια τα παιδιά να κάνουν και ένα μεταπτυχιακό. Θα πρέπει λοιπόν κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές και τουλάχιστον να είναι διαφανείς οι λόγοι για τους οποίους τις κάνει. Εάν δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα λέει ότι εγώ δεν μπορώ να επιδοτώ την δημόσια εκπαίδευση την πενταετή, αυτό θα πρέπει να το πει ξεκάθαρα και να μην λέει ότι αρκούν τα 3 χρόνια σπουδών ώστε να πάρει κανείς ένα προπτυχιακό επίπεδο. Βέβαια, όπως τονίζει ο κ. Καραμπίνης, γεγονός είναι πως σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ο τριετής κύκλος σπουδών. Ωστόσο, αυτό σε ορισμένες ειδικότητες δεν δίνει και δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος, κάτι που συνεπάγεται παράταση του κύκλου. Βέβαια, καταλαβαίνω τη λογική ότι από τη στιγμή που υπάρχει η ελεύθερη αγορά στην Ευρώπη, μπορεί κανείς να αναλογιστεί γιατί στην Αγγλία μπορούν να πάρουν το αντίστοιχο τίτλο και δεν μπορούν να τον πάρουν στην Ελλάδα. Βεβαίως μπορούν να τον πάρουν, όμως μην ξεχνάμε ότι σε βασικές επιστήμες, μηχανικού, ιατρική, δικηγόρων κλπ. Ο απόφυτος μιας τέτοιας σχολής 3 ετών, οι ίδιες οι χώρες έχουν αποδείξει και έχουν αποδεχθεί ότι δεν μπορεί να ασκήσει αυτό το επάγγελμα, είναι μόνο κατόνομα και έτσι αναγκάζεται πολλές φορές να κάνει και τα μεταπτυχιακά του ή για να πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος να συνεχίσει αυτή την εκπαίδευση χρηματοδοτώντας ο ίδιος την εκπαίδευσή του ή η εταιρεία που δουλεύει. Πραγματικά λοιπόν αναγνωρίζεται το πρόβλημα ότι στα 3 χρόνια δεν μπορείς να πάρεις τον τίτλο σπουδών και την ουσία του τίτλου σπουδών και αναγκάζεσαι να παρατείνεις τις σπουδές σου. Απλώς αυτό δίνει, αν θέλετε, μια ευχέρεια να θεωρήσει κάποιος στα 3 χρόνια σπουδών ότι απέκτησε ένα πρώτο κύκλο μεταλλικιακής εκπαίδευσης και να σταματήσει εκεί χωρίς όμως να είναι επιστήμονας. Θα είναι ένας εξειδικευμένος στην κατεύθυνσή του σε πολύ στενό αντικείμενο που για να μπορεί να αλλάξει το αντικείμενό του θα πρέπει να ξαναφοιτήσει. Όχι, δεν θα είναι ο επιστήμονας που βγάζουμε ήδη που μπορεί εύκολα να αυξήσει το πλάτος και το εύρος της γνώσης του. Αναμένεται ότι καταρχάς αρκετά ΤΕΗ θα ενδιαφερθούν να εφαρμόσουν το νέο σύστημα, καθώς θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χορηγώντας γρήγορα πτυχία, εφόσον θα είναι ισότιμα με αυτά της τετραετούς διάρκειας.